Συνάδελφοι, συναδέλφισες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, χαιρετίζουμε τη σημερινή αγωνιστική κινητοποίηση απέναντι στην ένταση της επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα, στις συνθήκες εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο λιμάνι του ΟΛΠ του Πειραιά, στην ίδια τη ζωή των κατοίκων του Πειραιά που θα φέρει παραχώρηση του επιπλέον ποσοστού διοκτησίας του λιμανιού στο μονοπωλιακό όμιλο της Κόσκο. Μια εξέλιξη που αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα της συνολικής επίθεσης εργοδοσίας, της κυβέρνησης και των βιομηχάνων. Λίγο διάστημα μετά την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη, που καταργεί 8 ώρα υπερορίες, επαναφέρει τον εργασιακό μεσαίωνα, η παραχώρηση επιπλέον του 16% των μετοχών του ΟΛΠ ΑΕ απελευθερώνει τα χέρια της Κόσκο για ένταση της επίθεσης στους εργατοϋπαλλήλους του λιμανιού συνολικά. Μια επίθεση που συνοδεύεται με μέτρα καταστολής, τρομοκρατίας, με την επίσημη βούλα της κυβέρνησης, επίθεση στο δικαίωμα της απεργίας, της οργανωμένης πάλης, της ταξικής σύγκρουσης. Μάλιστα, οι διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη φωτογραφίζουν κυρίως το λιμάνι του Πειραιά για την κήρυξη και πραγματοποίηση της απεργίας, δημιουργώντας τεράστια εμπόδια και την ίδια ακριβώς στιγμή η εργοδοσία της Κόσκο Deport σέρνει στα δικαστήρια αγωνιστές συναδέλφους που κόντρα στην τρομοκρατία απαντούν με αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στην επίθεση που δέχονται. Στόχος τους είναι η ακόμα μεγαλύτερη διασφάλιση της κερδοφορίας του λιμανιού για λογαριασμό της Κόσκο. Κέρδη που χτίζονται πάνω στις πλάτες των σακατεμένων κορμιών λιμενεργατών, κέρδη που είναι αποτέλεσμα της εντατικοποίησης εκμετάλλευσης του μόχθου και του ιδρώτα των εργαζομένων. Κέρδη που διασφαλίζονται από την ίδια κυβερνητική πολιτική. Να αναρωτηθούμε άραγε ποιος είναι κερδισμένος από όλη αυτή την ιστορία. Μήπως ωφελήθηκε ο λαός του Πειραιά και εργαζόμενοι? Σε καμία περίπτωση. Όλοι ξέρουμε πως η ανάπτυξη υπήρξε μόνο για τα κέρδη της Κόσκο, ενώ οι εργαζόμενοι δουλεύουν χωρίς δικαιώματα. Η περαιτέρω λοιπόν παραχώρηση δίνει αέρα στα πανιά του κινέζικου μονοπωλίου. Επιβραβεύει την αξιοποίηση του μοντέλου των εργολαβιών που ήδη γενικεύεται σε όλο το λιμάνι, με εργαζόμενους πολλών διαφορετικών ταχυτήτων, σύγχρονων δούλων με εκπεριτροπή εργασία. Εργαζομένων που δουλεύουν όχι 10 ώρα που διασφαλίζει ο νόμος κυβέρνησης και του Υπουργού Εργασίας Χατζηδάκη για την απλήρωτη εργασία, αλλά περισσότερες ώρες κόντρα βάρδιες, δηλαδή δουλειά ανά 8 ώρες, 12 ώρα χωρίς ενδιάμεση ξεκούραση για την αναπλήρωση εργατικής δύναμης, καταπονημένα κορμιά στο βωμό των κερδών του μονοπωλίου. Την ίδια στιγμή η Κόσκο, ο ΣΕΒ, η κυβέρνηση συνεχίζουν να αμφισβητούν το δικαίωμα των βαρέων ανθυγιεινών επαγγελμάτων, κολλησιεργώντας την υλοποίηση της απόφασης για ένταξη όλων των εργαζομένων που εργάζονται στις προβλήτες ΣΕΒ στα ΒΑΕ. Την ίδια πολιτική ακολουθούν για τους νέους εργαζόμενους στην κρουαζιέρα, όπου υπάρχουν λίγα μεροκάματα, ούτε καν μια σύμβαση για ελάχιστα μεροκάματα, δηλαδή σύγχρονοι δούλοι με σκουλαρίκι το κινητό τους για να ξέρουν πότε δουλεύουν και πότε δεν δουλεύουν. Την ίδια στιγμή, οι οργανικές ανάγκες στα υπόλοιπα τμήματα του λιμανιού αυξάνονται. Αυτές οι ανάγκες καλύπτονται από εργολαβικούς εργάτες, ενώ οι εργαζόμενοι με πλήρη δικαιώματα, συλλογική σύμβαση εργασίας, συνεχώς συρρυκνώνονται. Συνάδελφοι, η επίθεση στους εργάτες στο λιμάνι είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που βλέπει μόνο κέρδη και όχι την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και του λαού του Πειραιά. Η ίδια πολιτική είναι που ακόμη πριν την παραχώρηση του λιμανιού στην Κόσκο το Φλεβάρι του 2015 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προχωρούσε σε περικοπές σε βασικές κατακτήσεις των εργατοϋπαλλήλων του ΟΛΠ επί δημοσίου ελέγχου, που εφάρμοζε τους νόμους των μνημονιακών πολιτικών την ίδια στιγμή που τότε εφαρμόζονταν παράλληλα στις προβλήτες της ΕΠ, η εργολαβική απασχόληση. Αυτή λοιπόν την πολιτική που πέρα από εργασιακό μεσαίωνα καταπατεί τους όποιους ανοιχτούς χώρους υπάρχουν στο λιμάνι, καταστρέφει την ιστορική πειραϊκή που δημιουργεί μεγαλύτερους κινδύνους από πιθανά μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα στην περιοχή, είναι ανάγκη να αντιπαρατεθούμε για να διεκδικήσουμε τα εξής. Μια συλλογική σύμβαση εργασίας για όλους τους εργατοϋπαλλήλους σε όλο το λιμάνι που να καλύπτουν τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες. Ανάγκες που καθορίζονται από τις δυνατότητες που υπάρχουν για να ζούμε καλύτερα από το δικό μας μόχθο, το δικό μας ιδρώτα. Μόνιμη και σταθερή δουλειά,
απορρόφηση όλων των εργολαβικών εργαζομένων από τον ΟΛΠ. 7 ώρα, πενθήμερο 35ωρο, με ένταξη στα βαρέα για όλους. Ελεύθερους ανοιχτούς χώρους για τους κατοίκους του Πειραιά, του Περάματος, του Κερατσινίου, κάτοικοι των οποίων είμαστε και εμείς οι ίδιοι λιμενεργάτες. Να σταματήσουν τα νέα έργα επέκταση των προβλητών, τα σχέδια για μεγάλα ναυπηγεία, έργα που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο, την υποβαθμισμένη περιοχή του Πειραιά. Κόντρα στον νόμο Χατζηδάκη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κατάργηση όλων των νόμων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ.